Ναι, γεια σας. Όπως ξέρουμε, είναι τη μέρα πολέμου, άσχημες μάχες συνεχίζεται στην Ουκρανία. Εμείς δεν σταματάμε να ερχόμαστε. Θα είμαστε εδώ μέχρι την τελευταία μέρα όσο είναι ο πόλεμος. Τώρα υπάρχει επίσης δύσκολη κατάσταση στη Μαριούπολη. Είναι οι άνθρωποι που 5 μέρες, 6 μέρες χωρίς νερό, ρεύμα, οι γονείς μου είναι εκεί πέρα. Δεν έχουμε επικοινωνήσει από 2 μέρες. Γκρεμίζουν τα κτίρια, γκρεμίζουν σχολεία, σκοτώνουν άμαχους. Πότε θα σταματήσει αυτό? Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε ότι ο Πούτιν έχει δίκιο? Πώς μπορείτε να πείτε ότι έχει δίκιο να σκοτώσει παιδιά, γυναίκες? Ντροπή. Δεν έχετε καμία επικοινωνία με την οικογένεια? Όχι, σε όλη την πόλη δεν υπάρχει επικοινωνία. Τώρα έχουμε ένα chat που είναι στο Telegram και μπορούμε να στέλνουμε άτομα που κάποιος άμα πρόλαβε να μιλήσει λίγο και στέλνουμε περιοχή. Άμα μίλησε στην περιοχή, οπότε από εκεί και πέρα μπορούμε έστω να μάθουμε αν γκρέμισε το κτίριο σου ή όχι.